Δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης με αφορμή, όπως καταγγέλουν, την απαράδεκτη απόφαση του Πανεπιστημίου Κρήτης για περικοπές φοιτητών από την δωρεάν σύντηση. Οι φοιτητές με τους αγώνες τους θα δώσουν την απάντησή τους. Δεν θα ανεχθούμε τα Hunger Games που στείνει η Βρετανία, που με την ανοχή της και με τη στάση της υλοποιεί τις αποφάσεις του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό τώρα και είναι ενδεικτικό και της τραγικότητας με αυτής της απόφασης, ότι την στιγμή που δίνουν 360.000 ευρώ για κάμερες με face control στο πανεπιστήμιο και μπάρες εισόδου, κόβουν τη σύντηση από τους φοιτητές. Δηλαδή μπορεί να είμαστε ασφαλείς, αλλά θα κοιμόμαστε νηστικοί. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση των εκλεγμένων με την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στους φοιτητικούς συλλόγους του Πανεπιστημίου Κρήτης, πριν λίγες ημέρες φοιτητές έλαβαν email σχετικά με την απόφαση της Βρετανίας να κοπούν φοιτητές από την λίστα για δωρεάν σύντηση επειδή δεν επαρκούν τα κονδύλια. Το οποίο ουσιαστικά τους καλούσανε να αποποιηθούν το δικαίωμά τους για δωρεάν σύντηση, ενώ με βάση αυτά τα τραγικά κριτήρια, τα οποία αφορούν ελάχιστους και όχι αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, και να μην έχουν δικαίωμα πλέον στο δωρεάν φαγητό. Και είπαν για να μην κάνουμε οριζόντιες, ας πούμε, διαγραφές από τη λίστα της σύντησης, όποιος και ο θελός θέλει να αποποιηθεί το δικαίωμά του για δωρεάν φαγητό. Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις τάξεις των φοιτητών, οι οποίοι κάνουν σαφές πως δεν θα δεχτούν να χάσει κανένας φοιτητής την πρόσβασή του στη δωρεάν σύντηση, με τους ίδιους να προσανατολίζονται σε δυναμικές αντιδράσεις. Θα προχωρήσουν σε διοικητικά συμβούλια, μπορεί και σε γενικές συνελεύσεις για να πάρουν αποφάσεις. Θα προχωρήσουν κινητοποιήσεις στην Βρετανία, στη Μέριμνα και στη φοιτητική Λέσχη. Και δεν θα αφήσουν αυτό το μέτρο να περάσει και θα διεκδικήσουν όχι απλά να μην περάσει το μέτρο, γιατί ήδη η σύντηση δεν αρκούσε, αλλά δωρεάν σύντηση για όλους όσους κάνουν αίτηση, όσους το έχουν ανάγκη. Θα αφαιρεθούν κάποια άτομα από τη λίστα, τα οποία όμως άτομα ή δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος, δεν πάνε δηλαδή, τακτικά είπανε ελάχιστες φορές, που σημαίνει ότι τη θέση θα την πάρει κάποιος άλλος, και ό,τι ανάγκες καταγραφούν πάνω από τον αριθμό τον εγκεκριμένο που έχουμε, θα οδηγήσει σε αίτημα προς το Υπουργείο, ώστε να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαιούχων, αυξάνοντας και τις δαπάνες που πρέπει να κάνουμε, ζητώντας να κάνουμε χρήση των αποθεματικών που έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ειδικά για την σύντηση. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα στις λίστες που έχει ο ανάδοχος για τη σύντηση, υποστηρίζει ο πρίτανης Γιώργος Κοντάκης. Ποιοι είναι πραγματικά οι φοιτητές που χρησιμοποιούν, κάνουν χρήση του δικαιώματός τους να τρώνε? Δεν έχει εξαιρεθεί κανείς που χρειάζεται να σητίζεται από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Έχουν αφαιρεθεί κάποια στοιχεία ανθρώπων οι οποίοι πλέον ή έχουν απομακρυνθεί από το Πανεπιστήμιο ή έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους ή είναι στο σπίτι της, μένουν στο Ηράκλειο για παράδειγμα, για το Ηράκλειο συγκεκριμένα, και δεν συγκεντρώνουν τα μόρια, ούτως ώστε δηλαδή έχουν σπίτι να μην, δεν συγκεντρώνουν τα μόρια να σητίζονται δωρεάν. Στο Ρέθυμνο έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί αναγκαζόμαστε να στήσουμε 200 και 300 άτομα παραπάνω από αυτά που μπορούμε με βάση τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει.